Πρέπει να συνδεθούμε με τον κύριο Δελή, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εκλέγεται στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Κύριε Δελή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Γιάμαλη. Καλησπέρα σε όλους. Λυπάμαι πολύ που σας έχουμε από Skype, κύριε Δελή. Θέλω παρακαλώ πολύ να ακούσω, επειδή δεν θα σας έχουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, την δική σας... Εγώ σας ακούω όμως, σας ακούω, παρακολουθώ την εκπομπή. Χαίρομαι. Θα ήθελα να κατεβάσετε και λίγο την κάμερα, γιατί έχω και το σκηνοθέτη στο αυτί μου, παρακαλώ. Βεβαίως, θερμά. Βεβαίως. Έξερε, όχι τόσο, εκεί, καλώς είστε. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα, είστε εξαιρετικά στο πλάνο. Κύριε Δελή, θέλω να μου πείτε την γνώμη την δική σας για τα όσα διημήθησαν σήμερα στη Βουλή και αν θεωρείτε ότι η φυγή του Πρωθυπουργού και μετά, αμέσως μετά την τριτολογία του, η αποχώρηση του αυτή η ευνίδια είναι παραδοχή ενοχής όπως την εξέλαβαν πολλοί από την αντιπολίτευση. Σας ακούω. Κυρία Γιάμαλη, πολλά υπόθηκαν σήμερα, πολλά ακούστηκαν σε αυτήν τη συζήτηση. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καστανίδη για το επίπεδο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι κρίνεται ως ιδιαιτέρως χαμηλό. Φοβάμαι όμως, κύριε Γιάμαλη, ότι δεν ακούστηκε η ουσία του όλου ζητήματος, που κατά την άποψη του ΚΚΕ είναι όλος αυτός ο θεσμικός και νομοθετικός βούρκος των νομοθετημάτων των κυβερνήσεων και των οδηγιών και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες άλλωστε και εκπορεύονται αυτοί οι νόμοι. Ένας βούρκος νομοθετικός, και χρησιμοποιούμε τη λέξη με όλη τη σημασία που αυτή έχει, ένας βούρκος ο οποίος αυξάνεται έτι περαιτέρω με το σημερινό νομοσχέδιο, που αύριο αναμένεται να το ψηφίσει η κυβερνητική πλειοψηφία. Το κόμμα μας έχει θέσει και ζήτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου. Ένα νομοσχέδιο το οποίο πλήττει ευθέως τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού, με την έννοια, κυρία Γιάμαλη, ότι νομιμοποιεί επί της ουσίας τις παρακολουθήσεις. Δεν είναι μονάχα ότι επιχειρεί να συγκαλύψει, όπως έκανε άλλωστε και η περιβόητη, η περιόνιμη εξεταστική επιτροπή εντός πολλών εισαγωγικών της Βουλής. Ταυτόχρονα επιχειρεί να το εμπλουτίσει και να το επεκτείνει αυτό το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων και όλων αυτών των μυστικών υπηρεσιών. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό το νομοσχέδιο, ακόμα περισσότερο για τις ελευθερίες και για τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Επιμένουμε να στεκόμαστε στην ουσία και όχι στις εικόνες και στις ατάκες και στο θέατρο που συχνά πυκνά παίζεται μέσα στην αίθουσα της Βουλής για χάρη των εντυπώσεων. Τα δημοσιεύματα που θέλουν να παρακολουθούνται οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, εσείς δεν θεωρείτε ότι χρήζουν απάντησης? Προφανώς και είναι ανησυχητικά. Προφανώς και είναι, εάν επαληθευτούν, είναι και εξαιρετικά επικίνδυνα. Ναι. Όμως θέλουμε, κυρία Γιάμαλη, να θυμίσουμε ότι εδώ και 6 χρόνια και ένα ολόκληρο κοινοβουλευτικό κόμμα όπως είναι το ΚΚΕ έχει καταγγείλει με τον πιο επίσημο τρόπο την παρακολούθηση των κεντρικών του γραφείων της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής. Και γι' αυτό ερευνήθηκε θεωρητικός από την εξεταστική. Συνεπώς, πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο η Εξεταστική Επιτροπή δεν έκανε απολύτως τίποτα. Νομίζουμε ότι χρονοτρίβησε απλώς και τίποτα περισσότερο. Δεν είχε σκοπό, από ό,τι φαίνεται, να πάει παραπέρα. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά είναι ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, αλλά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε την ίδια στιγμή ότι όλες αυτές οι παρακολουθήσεις, όλο αυτό το σκηνικό των μυστικών υπηρεσιών, όλα αυτά τα κακόβουλα λογισμικά, τα λογισμικά των παρακολουθήσεων, λειτουργούν με βάση ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι υπαρκτό, ισχύει
και στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτρέπει όλες αυτές τις παρακολουθήσεις. Και η συζήτηση, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στα υπόλοιπα, ανάμεσα στα αστικά κόμματα μάλλον, είναι πώς όλη αυτή η διαδικασία δεν θα είναι τόσο άγαρμη, πώς θα την κάνουμε να είναι λίγο πιο δημοκρατική. Δεν ασχολούνται με την ουσία αυτή καθ' αυτή, με την ουσία των παρακολουθήσεων. Και να σας πω, δεν είναι μόνο οι παρακολουθήσεις του αρχηγού του ΓΕΘΑ ή του αρχηγού ενός κόμματος, είναι και οι παρακολουθήσεις του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, όλων αυτών που οργανώνουν κάθε μέρα τον αγώνα ενάντια σε μια βάρβαρη και άδικη πολιτική. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος, ξέρετε, και ήταν διαχρονικά ο στόχος των κρατικών υπηρεσιών και των παρακολουθήσεων, με λίγα λόγια, ο εχθρός λαός. Μάλιστα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο κύριος Θεοχάρης. Βεβαίως, επιτρέψτε μου να αποχαιρετήσω τον κύριο Δελή. Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος.